Τι ωραίο κορίτσι είσαι εσύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάντα, αλλά σήμερα, δεν ξέρω, μου λείψες που σε έβλεπα και στο άλλο πλατό. Ευχαριστηθείτε με, γιατί από την εβδομάδα παλιλάρισα. Τι λες. Το κόκκινο γράφει τέλεια, μου λένε. Ναι, 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 ναι. Δείξτε, εγώ θα αναμεταδίδω αυτά που μου λέει. Α, να πάρω κι εγώ ένα. Να, ωραία. Να το φορέσω του Αγίου Βαλεντίνου. Ωραία. Να βγούμε μαζί. Γιατί δεν σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι ερωτικό αυτή την εβδομάδα. Μεταξύ μας. Όχι, παιδί. Αυτό είναι το κορυφαίο, παιδιά. Καταρχήν θα το διαπραγματευόμουν στον αέρα αυτό. Όχι, εμείς είμαστε τρελοί. Λοιπόν, να πούμε ερωτικά ζώδια. Ναι, κάτι ρε παιδί μου, ξέρω. Και ποιο είναι το δύσκολο για μας. Δεν λένε ποιος ταιριάζει με ποιον, τέτοια ποιος δεν λένε. Ποιος είναι το δύσκολο, τι δύσκολο είναι αυτό για μας. Υπάρχει δυσκολία τέτοια. Οι υδροχόοι με ποια ταιριάζουν. Κοίτα, ζώδια, να δω αν τα έχω εξαντλήσει. Με τους σταύρους. Γιατί είναι και οι δύο ψυχοπαθείς. Είναι ψυχοπαθείς και οι δύο. Ψυχοπαθείς. Με κανέναν άλλον δεν ταιριάζουν. Okay. Γι' αυτό. Εντάξει. Μόνο. Και με τους διδύμους, αλλά δεν θα τους αντέξουν τους διδύμους, οπότε, γιατί ο Ταύρος εμπνέει σιγουριά, ενώ ο Τώρα, δεν σου πω, μην κάνεις τόση ανάλυση, γιατί θα λένε και έρχεται εγώ που είμαι κρυός, ζυγός, Παρθένος, για δεν μου λες. Είπαμε για τον υδροχό, δεν είπαμε γι' αυτό. Θα το πούμε τα ταιριάσματα. Λοιπόν, θα τα πούμε τα ταιριάσματα την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας πω εβδομαδία, παρόλο που έχω έτοιμα. Θα μιλήσουμε λίγο για την έκλειψη που έρχεται και καλά θα περάσετε του Αγίου Βαλεντίνου. Αλλά από εκεί και μετά, επειδή η έκλειψη έρχεται και είναι δύσκολη, καλά θα ήταν να ξέρετε και τι σας περιμένει. Να πω, δεν ξέρω, Άρτεμι, τώρα σου τρώω χρόνο, αλλά είναι χρήσιμο αυτό που θα πω. Μες την εβδομάδα θα δούμε. Αυτό που θα είναι μόνο για το site της TRT. Αρτεμή. Ναι. Ναι, αγάπη μου, πες το μου γρήγορα αυτό που σε ρωτώ. Μέσα στην εβδομάδα θα το δούμε. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτό είναι το εβδομαδιαίο σας ραντεβού με την Άγγελ. Κάθε Δευτέρα, όταν έρχεται μήνας, λέμε του μήνα, τα τρέχοντα της εβδομάδας, όταν έχουμε κάτι έκτακτο ή δύσκολο, εκλείψεις κλπ, το ξέρετε. Αλλά στο site της TRT έχουμε και επιπλέον εκπομπή που είναι τα tips της Άγγελς που κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα. Να την αναζητήσετε και να μας αναζητήσετε στο site της TRT γιατί αυτό θα παίζει μόνο εκεί. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μπορείτε να συνεχίσετε. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο. Πρώτον, στις 15, εκτός από τις 14 Φεβρουαρίου, στις 15 μην ξεχνάμε, μαζί με την καλησπέρα και όλες καλή εβδομάδα, με τη νέα σελήνη έχουμε και την έκλειψη στον υδροχό και επηρεάζει το τρίτο δεκαήμερο. Επίσης, είναι και η επίσημη πρωτοχρονιά των Κινέζων, όπου και ξεκινάει το έτος του σκύλου της γης. Το στοιχείο της γης θα είναι πολύ σημαντικό για όλα τα ζώδια της κινέζικης αστρολογίας φέτος, αφού θα τους δώσει περισσότερη γείωση και σταθερότητα. Πέρσι, τη χρονιά του πετινού της φωτιάς, μπορεί να κυνηγούσατε όλες τις ευκαιρίες να αξιοποιήσετε μία και περισσότερες προτάσεις, ευκαιρίες που θα σας είχαν δοθεί και να μην ήσασταν τόσο ασφαλείς. Τώρα, κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς του σκύλου, θα σας δοθεί η δυνατότητα να οικοδομήσετε. Τι σημαίνει αυτό? Από το να χτίσετε, να φτιάξετε, να αγοράσετε ένα νέο σπίτι μέχρι τη σταδιοδρομία σας ή τις οικονομικές προοπτικές. Μια σταθερή σχέση ή και οικογένεια, ανάλογα με το ζώδιό σας. Το στοιχείο της γης είναι αρκετά επιβοηθητικό για εσάς τους λαγούς και τις γάτες ακόμα. Θα βρείτε στήριξη, θα προοδεύετε μέρα με τη μέρα και θα έχετε τα κίνητρα να προσπαθήσετε για να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Θα τα λέμε κάθε εβδομάδα, θα αναπτύσσουμε και από ένα-ένα κομμάτι της κινέζικης χρονιάς. Θα δούμε και τα δύσκολα, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει, παιδιά. Έχουμε, πώς το λένε, καταστροφές, κακοκαιρίες, δυστυχήματα και θα έχουμε για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Να δούμε εντάχει λίγο, γιατί δεν έχουμε χρόνο, πώς θα επηρεάσει η ηλιακή έκλειψη στον υδροχό τα ζώδια. Και ξεκινάμε με τον κρυό. Η έκλειψη ηλίου που πραγματοποιείται στο ζώδιο του υδροχό κρύβει ένα έντονο συναισθηματισμό, τον οποίο θα δυσκολευτείτε να ελέγξετε κάποιες στιγμές. Είναι μια όμως καλή ευκαιρία για να έρθετε λίγο πιο κοντά με τον εαυτό σας, να τα βρείτε καλύτερα μεταξύ σας και να αφουγκραστείτε τις ανάγκες του. Βάλτε τέλος σε όλες εκείνες τις συνήθειες που σας κάνουν κακό, ψυχικά και σωματικά. Και νιώστε ότι κάνετε μία νέα αρχή γεμάτη ελπίδα και θετική σκέψη. Ταυράκια. Τα ταυράκια πού να πάρουν, ποια βουνά να πάρουν να ησυχάσουν. Με την έκλειψη αυτή να πραγματοποιείται στο ζώδιο του υδροχό, είναι πιθανό να νιώσετε μία ψυχολογική κούραση και μία έλλειψη δυνάμεων. Το έχουμε αυτό. Μην απογοητεύεστε από τις δυσχέρειες που προκύπτουν, καθώς θα έχουν παροδικό χαρακτήρα. Θα νιώσετε κάποια στιγμή τη ζωτικότητά σας να μειώνεται, γι' αυτό μην τραβάτε τα πράγματα στην άκρη. Και προσοχή την υγεία σας. Δίδυμη. Η έκλειψη για σας είναι σχεδόν αναμενόμενο να δημιουργήσει εμπόδια και δυσκολίες. Όλο
και κάτι θα καθυστερεί ή θα δυσκολεύεται να εξελιχθεί σύμφωνα με τα δικά σας σχέδια και δεδομένα. Μην χάνετε την ελπίδα σας και προσπαθήστε να παραμείνετε προσιλωμένοι στους στόχους σας. Δεν θα είναι και τόσο δύσκολο παρά τις αντικσότητες που θα υπάρχουν. Με το πρώτο εμπόδιο δεν θα βρίσκουμε εμείς την ευκαιρία και θα λέμε τέλος εμπόδιο, πάμε στην άκρη. Δυστυχώς πρέπει να προχωρήσουμε. Και σε ένα από τα annual tips της επόμενης εβδομάδας θα αναφέρω με αυτό πώς μπορείτε να αλλάξετε την ζωή σας, να την κάνετε καλύτερη. Καρκίνος. Η έκλειψη ηλίου που πραγματοποιείται, είπαμε, στο ζώδιο του υδροχώ, χρειάζεται μεγάλα αποθέματα δύναμης για να καταφέρετε να κρατήσετε τις ισορροπίες σας. Το πλανητικό σκηνικό σας κάνει να αποκαρδιώνεστε εξαιτίας δυσκολιών που προκύπτουν. Πρόσκαιρα θα νιώσετε την απογοήτευση να σας πλημμυρίζει και μια βαθιά συναισθηματική αναστάτωση. Όλο αυτό όμως δεν θα είναι τίποτα άλλο από εκείνη την παρεκκίνηση του σύμπαντος που θα σας κάνει να πάρετε επιτέλους αποφάσεις για να κάνετε τη νέα αρχή στη ζωή σας και σε ό,τι έχετε κατά νου. Λιονταράκια. Επηρεάζει δυστυχώς και εσάς, επηρεάζει, είπαμε, υδροχώους, σταύρους, σκορπιούς και λέοντες το τρίτο δεκαημέρο. Θα σας κάνει τη ζωή λίγο δύσκολη και αυτό γιατί θέλει να σας κάνει να βγάλετε στην επιφάνεια τις κρυμμένες σας δυνάμεις. Ως ένα γέροχο και υπερήφανο λιοντάρι θα πρέπει να φροντίσετε τις πληγές σας και με πείσμα να συνεχίσετε την πορεία σας. Παρθένη, εσάς σας δίνει την ευκαιρία να απαλλαγείτε από τις κακές συνήθειες και να ξεκινήσετε από την αρχή ένα νέο κύκλο στη ζωή σας. Βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας για να μπορέσετε να ασχοληθείτε με τα συναισθήματα και τις ανάγκες σας. Ζυγός, σε εσάς τα πράγματα δεν θα κυλήσουν τόσο ομαλά όσο θα θέλατε και το είπαμε αυτό. Μάλιστα, μέσα από τις αναποδιές θα νιώσετε την ανάγκη να στραφείτε λίγο προς την εσωτερική σας πλευρά και να αναζητήσετε τις λύσεις εκεί. Υπάρχουν ζητήματα που σας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά και σήμερα είναι μια πολύ καλή στιγμή για να πάρετε αποφάσεις. Κλείστε μία και καλή την πόρτα σε ό,τι σας χαλάει ή ό,τι αποτελεί άσχημη συνήθεια που σας φθείρει. Σε εσάς τους σκορπιούς τώρα. Αυτό ήταν για τους ζυγούς, συγγνώμη. Πάμε στους σκορπιούς. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να ξεψαχνίσετε τα πράγματα και να αναλύσετε το κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας. Προσπαθήστε να βάλετε μία τελεία εκεί που πρέπει και να πάρετε τις αποφάσεις σας. Πάψτε να ταλαιπωρείτε έτσι τον εαυτό σας. Το πείσμα και οι αντοχές σας θα είναι χρήσιμα για να αντιμετωπίσετε τα εμπόδια. Σε περίοδο εκλείψεων δεν παίρνουμε αποφάσεις. Ακούμε, αλλά δεν αποφασίζουμε. 1η του Μάρτη, 2 του Μάρτη που θα έχουν φύγει η επιρροή, τότε θα κάνουμε τα πάντα. Και είπαμε, η πρώτη έκλειψη που έγινε τον Ιανουάριο θα μας κρατήσει μέχρι και τον Ιούνιο. Η έκλειψη τώρα στον Τοξότη αναμένεται να φέρει και σε εσάς αρκετά εμπόδια και να δυσκολέψει την επίτευξη των στόχων σας. Προσπαθήστε να ξεκουραστείτε και μην πιέστε τον εαυτό σας πέρα από τα όρια των αντοχών σας. Κινηθείτε προσεκτικά και ειδικά στις επαφές σας με πρόσωπα εξουσίας, γιατί κινδυνεύετε να βγείτε εκτεθειμένοι. Εγώ καιρος. Αυτό το διάστημα θα αποδειχθεί αρκετά συναισθηματικό, ενώ η τάση σας για ενδοσκόπηση και εξερεύνηση των εσωτερικών σας αναγκών θα είναι πολύ έντονη. Βρείτε το χρόνο που χρειάζεστε για τον εαυτό σας, έτσι ώστε να βάλετε σε μία σειρά τα πράγματα μέσα σας και να δείτε τι χρειάζεται, πού χρειάζεστε αλλαγές. Υδροχώος. Με αυτοσυγκράτηση και αισιοδοξία θα καταφέρετε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες που θα προκύψουν με την έκλειψη ηλίου και τη νέα σελήνη που πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο. Όλο και κάτι αναπάντεχο θα φέρει καθυστερήσεις που θα δοκιμάσουν τα όρια. Κάνω κάτι ανεπίτρεπτο, αλλά δεν γίνεται. Διαφορετικά πρέπει να βρούμε το τέλος. Χάσαμε και τα χαρτιά μας εδώ, που θα δοκιμάσουν τα όρια σας και τις αντοχές σας. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Όχι εμβρασμό ψυχής τα πάντα. Προσπαθήστε, συγγνώμη να βρω το χαρτί μου, τα ψαράκια τα καημένα θα τα αφήσουμε χωρίς ζώδια. Ναι, λοιπόν, προσπαθήστε να βάλετε κάτω όλες τις προτάσεις που θα έχετε, έτσι ώστε να μπορέσετε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια μας. Ξεκινάει για σας. Εδώ θα χρειαστεί ορθολογισμός και τάξη, αλλά το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των εκλείψεων είναι οι αλλαγές που θα προκύψουν, γιατί ήρθε η ώρα και... Έχω και 5 λεπτά. Μπράβο. Γιατί ήρθε η ώρα και στιγμή
που θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τα πάντα. Με λίγα λόγια, κάθε κατάσταση που από καιρό σας έχει κουράσει ή που εδώ και καιρό βρίσκεται σε οριακή θέση, τώρα θα δείτε να προκύπτουν κάποιες αλλαγές. Ίσως με την έκλειψη αυτή τα δείτε με μία διαφορετική ματιά. Δεν θα σας φοβήσουν οι αλλαγές που θα προκύψουν, απλά όμως πρέπει να τις κάνετε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όλοι μας πρέπει να κάνουμε τις αλλαγές. Σε όλα τα ζώδια πρέπει να γίνουν οι αλλαγές. Να πούμε λίγο για τη νέα χρονιά, εφόσον έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε για τη νέα χρονιά που ξεκινάει τώρα επίσημα. Οι προβλέψεις που κάνω για τη χρονιά είναι πάντα, βασίζονται πάντα στην κινέζικη αστρολογία, γιατί εκεί έχει περισσότερα ερεθίσματα, μπορεί να δώσει περισσότερα πράγματα. Θα έλεγα, το έχω ξαναπεί και από τον Εύρο το έχω πει, θα έλεγα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όσοι έχετε διαβήτη, θα είστε προσεκτικοί με τις εξετάσεις σας, όπως και θα προσέχετε πάρα πολύ φέτος το στομάχι σας όλοι. Θα τρώτε λιγότερο, βέβαια θα υπάρχει η αφθονία φαγητό, από ό,τι κατάλαβα, για να υπάρχουν βαριστομαχές, θα υπάρχει και αφθονία τροφής. Θα προσέχετε το στομάχι, είναι το όργανο που επηρεάζεται. Μέχρι τώρα επηρεαζόταν η καρδιά και το κυκλοφορικό. Τώρα θα έχει επιβάρυνση περισσότερο το στομάχι, γι' αυτό προσέχουμε το στομαχάκι μας επίσης. Θα έχουμε σε έξαρση, είπαμε, φωτιές, δυστυχήματα αεροπορικά, ό,τι έχει σχέση με τη γη. Μην ξεχνάμε ότι ο σκύλος, όπως και στην ελληνική μυθολογία είναι ο Κέρβερος του κάτω κόσμου, ο φύλακας, έτσι είναι και ο σκύλος στην κινέζικη αστρολογία, φυλάει τον κάτω κόσμο. Δεν θα έχουμε αυτούς τους ξαφνικούς θανάτους που είχαμε μέχρι τώρα, απλά θα υπάρχουν τρομοκρατικές ενέργειες, θα υπάρχουν κάποιοι πόλεμοι περίεργοι. Δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από πόλεμο, να το ξέρετε, γιατί το έχω ακούσει άπειρες φορές αυτό. Δεν κινδυνεύει η Ελλάδα, δεν κινδυνεύει η Ευρώπη. Τώρα θα έχουμε και κάποια σκανδαλάκια με πολλά. Ίσως και ο κύριος Τραμπ να μας αποχωριστεί, να τον αποχωριστούμε μετά από ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο που θα γίνει στην Αμερική. Θα έχουμε αλλαγές. Πάντως για μας, για την Ελλάδα, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή χρονιά, διότι θα έχουμε μεγάλη αύξηση του τουρισμού. Οι επιχειρήσεις που θα δουλέψουν περισσότερο έχουν σχέση με τη φωτιά. Τι σημαίνει αυτό? Όλα τα μαγαζιά που ασχολούνται με την εστίαση, να ξέρετε ότι θα έχουν πολύ πολύ δουλειά. Και ό,τι είναι περιφερή γύρω γύρω σε αυτόν τον τομέα, ό,τι έχει σχέση με φωτιά, ό,τι έχει σχέση με καφέδες, ό,τι έχει σχέση με φαγητό, ό,τι έχει σχέση με κόσμημα, ό,τι έχει σχέση με τη φωτιά, αυτές οι επιχειρήσεις είναι που θα είναι σε έξαρση, θα έχουν πολλή δουλειά. Σε αντίθεση, βέβαια, παρόλο που είναι ο γήινο σκύλος, δεν θα πάνε καλά. Ό,τι έχει σχέση με μεσητείες, ό,τι έχει σχέση με τη γη, αυτές οι δουλειές δεν θα πάνε τόσο καλά. Θα υπάρχει δουλειά, αλλά δεν θα είναι το καλύτερό τους, η καλύτερη τους χρονιά. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα πούμε πολύ περισσότερα. Στο Annual Tips μην το ξεχάσετε, αρχίζετε σιγά σιγά να το ψάχνετε και μέσα από το κανάλι του TRT, διότι έχω πολλά μυστικά και σήμερα θα ασχοληθώ με το χρήμα και πώς να το αποκτήσετε. Εύχομαι μια υπέροχη και ωραία εβδομάδα. Χαρείτε, γελάστε, αλλάξτε σκεπτικό, βάλτε στη ζωή σας χρώμα, βάλτε στη ζωή σας το χαμόγελο και το χαμόγελο θα σας ανταμείψει. Να είστε καλά.